βρέθηκε ο έφορος φορολογίας Γιάννης Τσανκάρης και προέβησε σοβαρότατες καταγγελίες. Καταρχάς, κατέθεσε μια λίστα, καινούργια λίστα με τους 100 μεγαλύτερους οφειλέτες. Δεν διαφοροποιείται κάτι από αυτά που γνωρίζαμε. Οι μεγαλύτεροι οφειλέτες αφορούν σε αθλητικά σωματεία και η αρχή ηλεκτρισμού, καθώς και κάποια άλλα πρόσωπα από τα οποία περιλαμβάνομαι και στην τελευταία λίστα. Από εκεί και πέρα όμως η συζήτηση ακούστηκαν πράγματα και θέματα. Όταν ο έφορος φορολογίας χαρακτηρίζει το θέμα του ελέγχου των κρατικών αξιωματούχων ως στάβλο του Αυγία, τότε δεν μπορούμε εμείς να προσθέσουμε οτιδήποτε. Δεν ελέγχθηκε ποτέ κανένας δημόσιος λειτουργός, ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς το τμήμα βρίσκεται 25 χρόνια πίσω στους ελέγχους και ευελπιστεί, είπε, ότι αν ολοκληρωθεί εκκρεμούσα διαδικασία μέχρι το 80% από τη νέα χρονιά να αρχίσουν να ελέγχουν και κρατικούς αξιωματούχους. Σε ό,τι αφορά τη λίστα Λαγκάρτ, επιβεβαίωσε κάτι που ακούστηκε τα τελευταία 24 ώρα, ότι είχε εκτός Κύπρου συνάντηση με τον Ερνέ Φαλτσιανή. Φαίνεται, είπε, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως παρουσιάστηκαν. Θυμίζω ότι ήταν αποκάλυψη της εφημερίδας Σημερινή. Υπάρχουν ακόμα 23.000 ονόματα που δεν έχουν όμως διεύθυνση διαμονής και θα συνεργαστούμε με τον κύριο Φαλτσιανή, είπε, για να δούμε αν κάποια αφορούν και την Κύπρο. Ωστόσο, σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρτ, είπε ότι υπάρχουν το τελευταίο διάστημα πολλές περιπτώσεις Κυπρίων πολιτών που πάνε στο φόρο φοβισμένοι, παρακαλώ, και πληρώνουν εκκρεμούσες φορολογίες, φοβούμενοι, όπως είπε ο κ. Τσανκάρης, ότι μπορεί να βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρτ. Ευελπιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου να τελειώσει η επεξεργασία της λίστας και αν υπάρχουν θέματα ποινικών διώξεων, αυτά θα γίνουν. Σε σχέση τώρα με το τμήμα, την ενοποίηση, θυμίζω, του φόρου του τμήματος φορολογίας και του τμήματος ΦΠΑ. Για την ενοποίηση του τμήματος, καταντήσαμε, είπε, όπως τον καθενέ, να συζητούν οι λειτουργοί μεταξύ τους τι χωράφια έχει ο καθένας, γιατί οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα και είναι κάτι που πρέπει να αποφευθεί και να ρυθμιστεί, είπε, λέγοντας ότι θέλει να στήσει ένα τμήμα που να λειτουργεί ορθά και με διαφάνεια. Για τις εκροές καταθέσεων δεν υπήρξε, την κλειστή περίοδο, θυμίζω, του κουρέματος, δεν υπήρξε τίποτα καινούργιο, ενώ έμεινε να αιωρείται μια καταγγελία της βουλευτού του Ακέλ Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ότι παρατηρείται πάρα πολύ μεγάλη αύξηση αγοράς ομολόγων και διερωτήθηκε αν αυτό αφορά σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό να απαντήσουν και είναι αυτοί που αγοράζουν τόσο αυξημένο ομολόγιο. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε γιατί.